Μικρό το διάλειμμα και επιστρέψαμε να σας κρατήσουμε παρέα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Μας βλέπετε λοιπόν κάθε Σάββατο στις 8 το απόγευμα και κάθε Τετάρτη σε επανάληψη πάλι στις 8 το απόγευμα. Μας βρίσκεται στις ιστοσελίδες μας, μας βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Euro Channel, στις σελίδες μας στο Facebook. Εδώ είμαστε λοιπόν για να μιλήσουμε πάλι με μία διατροφολόγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας είναι η Μαρία Καραμπόλα, κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, σήμερα αποφασίσαμε όλοι μας την εκπομπή να την αφιερώσουμε στο τι πρέπει να κάνουμε φέρνοντας μια ζωή στον κόσμο, τι πρέπει να κάνουμε όμως και σε περίπτωση που έρχεται στη ζωή μας ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη ηλικία, τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποια άτομα μεγάλης ηλικίας που παλεύουν με την νόσο του Αλτσχάιμερ. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα εδώ. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, εγώ θα ήθελα να αφιερώσω έτσι λίγο χρόνο να μιλήσω, μου επιτρέπεις Μαρία, για την πορεία σου μέσα στη δουλειά σου. Είσαι διαιτολόγος-διατροφολόγος και ιδιωτεύεις από το 2008. Έχεις παρακολουθήσει πολλά συνέδρια με το αντικείμενο της διατροφής και έχεις συμμετάσχει σε ομιλίες τόσο σε συνέδρια όσο και στο κοινό για ποικίλα θέματα όπως διατροφή, γερή καρδιά, μη ισορροπημένες δίαιτες, μεσογειακή διατροφή, διατροφή και πεπτικό σύστημα, διατροφή και καρκίνος, διατροφή και καρκίνος του μαστού, διατροφή και υπέρταση και τόσα λοιπόν άλλα. Έχεις χρόνια εμπειρία στην παχυσαρκία και τον μεταβολισμό λίπους, τα νοσήματα σχετικά με την καρδιά και την ογκολογία. Ασχολείσαι τόσο με κλινική διατροφή για άτομα με προβλήματα υγείας, όσο και με το κομμάτι της αισθητικής που κάποιος θέλει να χάσει κάποια κιλά και να βελτιώσει την εμφάνισή του και το σωματότυπό του λοιπόν. Σήμερα όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και πραγματικά νομίζω ότι ο κόσμος ακούει τις συμβουλές μας, ακούει και βλέπει την εκπομπή μας και εδώ είμαστε σήμερα για να δώσουμε κάποιες γενικές πληροφορίες για το εγκεφαλικό, τη συχνότητά του και το τι ακριβώς είναι. Ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Να καλησπερίσω κι εγώ με τη σειρά μου. Λοιπόν, γενικές πληροφορίες λοιπόν για το εγκεφαλικό. Το εγκεφαλικό αποτελεί μέρος των καρδιαγγειακών νοσημάτων, τα οποία είναι η πρώτη αιτία θνησιμότητας παγκοσμίως, μιλάμε για το δυτικό κόσμο. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο, διαγιγνώσκονται αρκετά άτομα και στην Ελλάδα. Οι περιπτώσεις αντιστοιχούν από 260 έως 320 αναπληθυσμό 100.000 ατόμων, οπότε είναι. Καταλαβαίνουμε ακριβώς, ότι είναι συχνό. Τώρα, τι ακριβώς είναι το εγκεφαλικό? Υπάρχουν δύο είδη εγκεφαλικού. Υπάρχει το ισχυμικό και το αιμορραγικό. Ναι. Το ισχυμικό σχετίζεται με τους θρόμβους, δηλαδή έχουμε τη δημιουργία θρόμβου η οποία φράσει τα εγκεφαλικά αγγεία, σταματώντας έτσι την αιματική ροή και προκαλώντας το εγκεφαλικό. Υπάρχει όμως περίπτωση το εγκεφαλικό, το ισχυμικό, να είναι και αποτέλεσμα εμβολισμού. Αυτό σημαίνει ότι ο θρόμβος δημιουργείται στην καρδιά, μεταφέρεται με το αίμα στα εγκεφαλικά αγγεία, αιμοφόρα αγγεία, οπότε και φράσει πάλι το αγγείο, σταματάει η αιματική ροή και έχουμε πάλι το ίδιο Μάλιστα. φαινόμενο. Ναι. Ναι, και βεβαίως υπάρχει, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα μικρά εγκεφαλικά, τα γνωστά σε όλους μας μικρά εγκεφαλικά, όπου φράσει βεβαίως την αιματική ροή του εγκεφαλικού αγγείου, αλλά ο φραγμός αυτός είναι παροδικός. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε με το αιμορραγικό εγκεφαλικό, το οποίο έχει να κάνει με αγγείο που διαρριγνύεται, με αποτέλεσμα να έχουμε αιμορραγία. Γι' αυτό και το όνομά του είναι αιμορραγικό. Έτσι λοιπόν η αιμορραγία μπορεί να είναι στην επιφάνεια του εγκεφάλου ή στο εσωτερικό αυτού και εμφανίζεται αυτό του είδους το εγκεφαλικό συνήθως σε άτομα νεαρότερης ηλικίας, δηλαδή ακόμα και στην ηλικία των 40 ετών. Μάλιστα. Ενώ το ισχυμικό εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Νομίζω ότι δώσαμε μια σαφή εικόνα του τι συμβαίνει όταν πρόκειται κάποιος, έχει πάθει κάποιος εγκεφαλικό. Και ερχόμαστε λοιπόν στο σημείο το οποίο αφορά και τη σημερινή μας εκπομπή. Η διατροφή σε έναν ασθενή που έχει υποστεί εγκεφαλικό είναι διαφορετική? Πώς μπορούμε να κάνουμε κάποιες σωστές κινήσεις ώστε να είμαστε και εμείς σωστοί με τον εαυτό μας? Ωραία. Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει να τονίσουμε πως
αρχικά συμβάλλει στην ποιότητα ζωής του ασθενή, βοηθώντας τον να ξεπεράσει προβλήματα που προκύπτουν από το εγκεφαλικό και βεβαίως να τον βοηθήσει για να έχει γρηγορότερη αποκατάσταση. Αυτό είναι το ένα πολύ βασικό κομμάτι που θα πρέπει έτσι να γνωρίσει ο κόσμος και να δούμε πόσο μπορεί να συμβάλλει θεραπευτικά πλέον η διατροφή σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Και βεβαίως ότι μπορεί να επιδράσει ως μέτρο πρόληψης η διατροφή και να μειώσει τις πιθανότητες για ένα ακόμη εγκεφαλικό. Μάλιστα. Νομίζω ότι σαφή ήταν η πληροφόρηση όσον αφορά το θέμα μας. Παρ' όλα αυτά όμως κάποιος ο οποίος παραμελεί τη διατροφή του, στην καθημερινότητά του δεν ακολουθεί κάποιους κανόνες που του έχει υποδείξει ένας γιατρός ή ένας διατροφολόγος. Τώρα θα προκύψουν περισσότερα προβλήματα υγείας. Ποια είναι η άποψή σου, Μαρία? Ωραία. Ναι, βεβαίως μπορεί να προκύψουν περισσότερα προβλήματα υγείας. Παραμελώντας τη διατροφή του κανείς, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κακή κατάσταση θρέψης. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός αποδυναμώνεται, μειώνεται το ανοσοποιητικό του σύστημα, το πόσο θα μπορούσε δηλαδή η άμυνα του οργανισμού να είναι σε λειτουργία. Πολύ συχνές είναι οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος σε αυτά τα άτομα. Και βεβαίως αυτό έχει συσχετιστεί και με έλκη κατακλήσεων, δηλαδή οι πληγές που ανοίγουν στο σώμα όταν κάποιος είναι εξαπλωμένος. Ναι. Αυτό που κοινώς λέμε άνοιξε η πλάτη του ή άνοιξαν τα πόδια του. Ναι. Οφείλεται. Οφείλεται, ναι, στην κακή κατάσταση θρέψης και βεβαίως το ότι είναι κλινήρης. Επίσης σημαντικό είναι και η αφυδάτωση που μπορεί να προκύψει από τέτοιες καταστάσεις. Σίγουρα. Και μπορεί να δημιουργήσει, και αυτή προβλήματα. Έτσι. Στον ήδη υπάρχουν άνθρωπο που έχει υποστεί ένα εγκεφαλικό, θα λέγαμε. Έτσι. Και ερχόμαστε στο σημείο το οποίο είναι ακόμα μια δύσκολη κατάσταση, η οποία συνοδεύει θέματα εγκεφαλικών επεισοδίων και μιλάμε πλέον για δυσκαταποσία. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και έχω φέρει εδώ κάποιους ειδικούς από την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ. Παρ' όλα αυτά, μία ειδική κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος, η οποία θα μας δώσει συμβουλές της, είναι ό,τι καλύτερο σήμερα στην εκπομπή μου. Σ' ακούμε, Μαρία. Ωραία. Λοιπόν, προβλήματα πολύ συχνά λοιπόν και με τη δυσκαταποσία, την μειωμένη ικανότητα του ασθενή να καταναλώσει τρόφιμα. Αυτό το πρόβλημα σχετίζεται τόσο με υγρή όσο και με στερεά τρόφιμα. Οι περισσότεροι δηλαδή το έχουμε στο μυαλό μας με τα στερεά τρόφιμα. Εγώ θα αρχίσω από τα υγρά τρόφιμα, όπου σε πολλές περιπτώσεις, πάντα μάλλον, πρέπει να γίνεται εξέταση του ασθενή και σε πολλές περιπτώσεις απαγορεύεται ακόμη και το νερό. Δηλαδή το νερό μπορεί να προκαλέσει πνιγμό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει εξέταση και να δούμε πόσο παχύρευστο θα είναι το υγρό που θα μπορεί με ασφάλεια να καταναλώσει ο ασθενής. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να είναι κατάλληλος κάποιος χυμός ή να είναι κατάλληλο το γάλα, ακόμη πιο παχύρευστο. Εξαρτάται από την εικόνα που έχει και βεβαίως το πόσο, θα μου επιτρέψετε, βαρύ ήταν το εγκεφαλικό και το περιστατικό και το περιστατικό του καθενός. Επομένως, είναι εξατομικευμένο, θα λέγαμε, το κάθε είδος περίπτωσης που πρέπει να συζητηθεί. Ναι, και περνάμε και στα στερεά τρόφιμα. Σίγουρα έχουμε και τα στερεά, τα οποία και αυτά είναι πολύ πιο δύσκολα, θα έλεγα, και απαιτούν λίγο περισσότερη εξερεύνηση. Τα στερεά τώρα τρόφιμα. Θα πρέπει να δούμε εάν ο ασθενής θα μπορέσει να καταναλώσει κάτι ή αν το πρώτο διάστημα δεν μπορεί να καταναλώσει τίποτα και θα πρέπει να τον συντίζουμε με μία διαφορετική μέθοδο. Η οποία μέθοδος αυτή περιλαμβάνει ένα σωληνάκι, η μία άκρη του οποίου συνδέεται με μία σακούλα που περιέχει θρεπτικά συστατικά, και το άλλο μέσω της μύτης καταλήγει σε κάποιο σημείο του στομάχου ή του εντέρου, ανάλογα με το τι ανάγκες έχει ο ασθενής. Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό, ο ένας τρόπος, και ο άλλος τρόπος είναι μετά από μία επέμβαση που γίνεται μέσω του δέρματος στην περιοχή του στομάχου, όπου και πάλι έχουμε το σωληνάκι, το ένα άκρο του καταλήγει μέσα στο στομάχι, το άλλο άκρο του στη σακούλα με την οποία γίνεται η σύτηση. Αυτοί είναι δύο τρόποι έτσι, που συνήθως ξεκινάει κάποιος μετά από εγκεφαλικό να συντίζεται. Επαναλαμβάνω, μέχρι να συνέλθει, έτσι και να βελτιωθεί η κατάσταση. Και, αν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω τώρα, Μαρία, στο θέμα το ότι αν η κατάποση είναι αργή και δύσκολη σε κάποιες τροφές, υπάρχουν λύσεις στις μαγειρεμένες τροφές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα άτομα αυτά που έχουν πρόβλημα? Ωραία.
Λοιπόν, στις μαγειρεμένες τροφές θα πρέπει αρχικά να είναι πολύ μαλακά τα τρόφιμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και πλέον κατάλληλο είναι ο πουρές πατάτας, που συνήθως με ασφάλεια δίνεται στους περισσότερους ασθενείς. Ιδιαίτερη προσοχή, εφόσον τα τρόφιμα πρέπει αρχικά να είναι πολυτοποιημένα, πρέπει να δίνεται, όπως παραδείγματος χάρη, ένα κατάλληλο τρόφιμο είναι ο αρακάς, ο οποίος ναι μεν είναι μαλακό τρόφιμο στο εσωτερικό του, το εξωτερικό το όμως του πλοίος, είναι, ναι. Έτσι λοιπόν, ναι, ακριβώς, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Και επειδή δεν υπάρχει ασφάλεια 100%, είναι καλύτερο να αποφεύγουμε αυτά τα τρόφιμα. Αλεσμένα είναι η αλεσμένα, μία, ναι. Έτσι, αλεσμένα, πολυτοποιημένα είναι η καλύτερη λύση. Και βεβαίως μιλώντας και για κρέατα ισχύει το ίδιο. Θα πρέπει δηλαδή να είναι καλά αλεσμένο και το κρέας, καλά μαγειρεμένο, να μην είναι αφυδατωμένο, για να μπορέσει να πολυτοποιηθεί καλά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο κρέας, να έχουμε αφαιρέσει όλα τα κοκαλάκια και τους χόνδρους, ναι, για να μπορεί να γίνει η πολυτοποίηση σωστά και βεβαίως η κατάποση με ασφάλεια. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να δίνονται οι συμβουλές σε άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα και πλέον κατάλληλη είναι η διατροφολόγηση σε συνεργασία με το θεράποντα γιατρό πάντοτε για τις συμβουλές αυτές. Και ερχόμαστε τώρα σε άλλες δυσκολίες. Εκτός από την δυσκολία της κατάπωσης, μπορεί να υπάρχουν και άλλες δυσκολίες σε έναν ασθενή ο οποίος έχει υποστεί εγκεφαλικό ή βρίσκεται σε ένα προχωρημένο στάδιο Αλτσχάιμερ. Εδώ τι κάνουμε? Ωραία. Λοιπόν, άλλα προβλήματα είναι συνήθως νευρολογικά προβλήματα, εκτός δηλαδή από τα γνωστά, όπως είναι η πάρεση, να μην μπορεί να κινήσει ένα μέρος ή μία μεριά του σώματός του. Ή του προσώπου του, ή του στόματος. Ή του προσώπου, ναι, του, έτσι, στραβώνει το στόμα. Έχουμε και πολλά νευρολογικά προβλήματα. Δηλαδή, ο ασθενής δεν μπορεί να δει όλο το φαγητό. Μπορεί να αφήνουμε ολόκληρο το πιάτο, αλλά μπορεί αυτός να βλέπει μόνο ένα, το μέρος. Ένα μέρος αυτού. Οπότε και προσπαθεί να καταναλώσει μόνο αυτό που βλέπει. Μάλιστα. Επίσης, είναι πολύ συχνό να μην μπορεί να προσδιορίσει τη θέση του πιάτου στο χώρο. Ναι. Είναι η αντίδραση με το σώμα, λοιπόν, που έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο, με το πιάτο και με το πιρούνι, και αν μπορεί να το κρατήσει τελικά. Έτσι, αρκετά πράγματα. Έτσι. Δεν μπορεί πάντα να κρατήσει το πιρούνι ή το κουτάλι, και κάποιες φορές, ακόμη και όταν τα καταφέρνει, έχει δυσκολία στο να μεταφέρει την τροφή από το πιάτο στο στόμα. Ναι. Είναι πολλές φορές που δεν καταφέρνει να μεταφέρει την τροφή στο στόμα, και λόγω έτσι αυτής της αταξίας της κινητικής, το μεταφέρει παραδείγματος χάρη στο αυτί. Η τροφή, ναι, πέφτει, ο ασθενής συγχύζεται, το παρατάει και τελικά μένει νηστικός. Ναι. Αδυναμία, έτσι, αυτό που είπαμε, συντονισμού κινήσεων. Σε αυτά τα σημεία πρέπει να υπάρχει και κάποιος να βοηθάει, φαντάζομαι. Ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε ένα άτομο το οποίο έχει υποστεί μία βλάβη να μένει μόνο του κατά τη διάρκεια του φαγητού ή να πιει κάτι, γιατί κινδυνεύει η ζωή του πραγματικά. Έτσι, τελικά έτσι. Εκεί καταλήγουμε. Εκεί καταλήγουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν συγγενείς ή φροντιστές, κάποιος δηλαδή που θα φροντίζει, ναι, τον ασθενή, θα του δίνει τροφή, νερό. Και να ξέρει και πόσο τρώει, για να έχει μια συνολική εικόνα της καθημερινής του διατροφής και της ποιότητας της διατροφής. Ωραία, αυτό θα ήταν το επόμενο, ναι, που ήθελα να πω, ναι, ότι θα πρέπει η τροφή να δίνεται με ρυθμό κατάλληλο, τόσο, ναι, όσο ο ίδιος ο ασθενής μπορεί και αντέχει. Και αντέχει, όχι με το ρυθμό που ο φροντιστής θα ήθελε να τελειώσει το γεύμα, ναι, σε μικρές ποσότητες για να έχουμε ασφαλή κατάποση. Βεβαίως τα υγρά και πάλι παχύρευστα ή ό,τι οδηγίες έχουμε. Και με το τρόπο άλλο, πρέπει να με έρχονται τρόπο, όλα αυτά. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και το άλλο που θα θέλαμε να πούμε είναι ότι θα πρέπει το άτομο που φροντίζει τελικά τον ασθενή να αναπτύξει και κώδικες, γιατί τον πρώτο καιρό ίσως να έχει επηρεαστεί και η ομιλία του ασθενή και να μην μπορεί να επικοινωνήσει πλήρως. Για να καταλαβαίνει τις αντιδράσεις, ναι. Έτσι ακριβώς, να καταλαβαίνει τις αντιδράσεις και να μπορεί να αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια για κάποιο τρόφιμο. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ας καταναλώνει ο ασθενής κάτι που πραγματικά του αρέσει, ναι, προκειμένου να λαμβάνει όλα τα θρεπτικά συστατικά που έχει ανάγκη. Μάλιστα. Μαρία, νομίζω ότι αυτά που μας λες είναι πάρα πολύ σημαντικά σήμερα και πρέπει να υπάρχει πολύ υπομονή από τα άτομα τα οποία φροντίζουν άτομα τα οποία είτε είναι μικρής είτε μεγάλης ηλικίας. Δεν έχει σημασία η ηλικία, σημασία έχει η αγάπη που έχουμε να δώσουμε στο άτομο που αυτό έχουμε ακριβώς απέναντί μας. Πόσο θέλουμε αυτό να τα πάει καλά και πόσο θέλουμε να γίνει καλύτερα.
Παρόλα αυτά, όλες αυτές οι τελευταίες έτσι λέξεις που είπες μου θυμίζουν και μου δίνουν μια εικόνα ατόμων με την νόσο του Αλτσχάιμερ. Πάνω σε αυτό, τι θα μπορούσε και πώς η διατροφή θα μπορούσε να βοηθήσει τα άτομα αυτά τα οποία πάσουν από την νόσο αυτή? Ωραία. Μιλάμε πάλι για νευρολογικά προβλήματα. Βεβαίως η διατροφή και πάλι σχετίζεται. Έχουμε μειωμένη όρεξη και σε αυτά τα άτομα έχουμε πολλά προβλήματα τα οποία, όπως είπατε, μοιάζουν αρκετά. Η διατροφή πάλι συμβάλλει βοηθώντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενή και βεβαίως καλό θα ήταν να υπάρχει πάλι κάποιος που θα φροντίζει αυτά τα άτομα, αν όχι να τους δίνει την τροφή στο στόμα όπως το εγκεφαλικό, τουλάχιστον να φροντίζει, να ρωτάει ή να παροτρύνει για την κατανάλωση τροφής. Επομένως, στο σημείο αυτό μιλήσαμε για συστάσεις που είχες να δώσεις στα άτομα τα οποία είτε βοηθάνε είτε έρχονται περιστασιακά για να υποστηρίξουν την καθημερινότητα των ατόμων αυτών. Και ερχόμαστε σε μια άλλη ερώτηση, η οποία εξίσου σημαντική είναι, γιατί μπορεί τα άτομα αυτά να μην τρέφονται σωστά. Ερχόμαστε στα συμπληρώματα διατροφής, τα οποία βοηθάνε σε ομάδες ασθενών τέτοιου τύπου. Ναι, λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής. Εδώ θα ήθελα να είμαι ιδιαίτερα προσεκτική. Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση την υπερκατανάλωση. Θα πρέπει να δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες από ειδικούς για τα συμπληρώματα διατροφής. Υπάρχουν λοιπόν συμπληρώματα τα οποία μπορεί να χρειάζονται τόσο τα άτομα που πάσχουν από αυτά τα νοσήματα, προκειμένου να καλύψουν τα θρεπτικά συστατικά που δεν καταναλώνουν, που δεν παίρνουν από την τροφή τους, όπως επίσης και τις ενεργειακές τους ανάγκες, δηλαδή να παίρνουν ενέργεια από αυτά τα συμπληρώματα, ούτως ώστε οι θερμίδες που καταναλώνουν να είναι πολύ κοντά στο τελικό ποσό θερμίδων που χρειάζονται. Αυτές που πρέπει να παίρνει ανάλογα με την ηλικία και το βάρος και το ύψος, όλα αυτά, Μαρία. Συγγνώμη. Πολύ σωστά. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, παρόλα αυτά, σαν η εμπειρία σου ως διαιτολόγος, διατροφολόγος και ο τρόπος σύντησης της καθημερινότητας των ατόμων αυτών, πώς κινείται και πώς λειτουργεί? Ναι, θα πρέπει να είμαστε έτσι πολύ προσεκτικοί και πάλι. Αν προτείναμε κάποιο έτσι τρόπο σύντησης για αυτά τα άτομα, θα ήταν σίγουρα η μεσογειακή κουζίνα, ως ο ασφαλέστερος τρόπος και ως η κουζίνα και τα τρόφιμα που έχουν να δώσουν το μεγαλύτερο όφελος τόσο στα καρδιαγγειακά όσο και στα νευρολογικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, η μεσογειακή διατροφή, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σου, είναι το α και το ω της καθημερινότητας ενός υγιούς ατόμου, όπως επίσης και ενός ατόμου το οποίο χρειάζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τις εγκυμονούσες, όσο και στα άτομα τα οποία έχουν την ανάγκη να θεραπευτούν από μία νόσο, έστω και στο εγκεφαλικό, έστω και στο Αλτσχάιμερ. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε, να δώσουμε λίγο περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια των ατόμων που μας παρακολουθούν. Ωραία. Λοιπόν, να δώσω μερικά έτσι περισσότερα στοιχεία για τη μεσογειακή διατροφή. Η μεσογειακή διατροφή είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, σε δημητριακά ολικής αλέσεως, περιέχει επίσης γαλακτοκομικά προϊόντα, ξηρούς καρπούς, όσπρια και μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, συνήθως με τη μορφή του κόκκινου κρασιού, κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Τώρα, έχοντας αυτό το πλάνο, το οποίο βεβαίως είναι η πρώτη ασπίδα κατά των καρδιαγγειακών νοσημάτων, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κυρίως με τα άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν περισσότερο, εγώ θα έλεγα για αυτούς που μπορούν να το βγάλουν και από τη διατροφή τους το αλκοόλ, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση του βάρους, κάτι που δεν θέλουμε, όπως και στην αύξηση της πίεσης, της αρτηριακής πιέσεως, κάτι που επίσης δεν θέλουμε, γιατί αυτά δρούν ως επιβαρυντικοί παράγοντες. Ναι. Και επίσης καλό θα ήταν να αποφεύγουμε τους ξηρούς καρπούς, που παρόλη έτσι τη θρεπτική τους αξία και το πόσο πολύ μας βοηθάνε με τα ωφέλιμα λιπαρά που έχουν, επειδή υπάρχει πιθανότητα πνιγμού αυτών των ασθενών, καλό θα είναι να αποφεύγονται.
Μάλιστα, εφόσον σχολιάσαμε και το ποια τρόφιμα πρέπει να αποφεύγονται σαν ποιότητα τροφής για ασθενείς που έχουν κάποια προβλήματα, δυσκαταποσίαση ή οτιδήποτε άλλο έχει ο κάθε ένας, ερχόμαστε στο σημείο πλέον να πούμε ότι υπάρχουν προληπτικά κάποια τρόφιμα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν γενικά τον κόσμο ή ιδιαίτερα κάποιους ασθενείς να αποφύγουν εγκεφαλικά επεισόδια ή οτιδήποτε άλλο κακό έρχεται, καρδιακά επεισόδια, ας πούμε. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Υπάρχουν βεβαίως, υπάρχουν επιβαρυντικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη διατροφή. Αρχικά θα πρέπει να πούμε ότι η μεσογειακή διατροφή έχει αντιθρομβωτική δράση, έχει αντιφλεγμονώδη δράση, είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες, βιταμίνες, είναι πλούσια σε μυρωδικά, γεγονός που σημαίνει πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο αλάτι, μειώνοντας ρύθμιση του βάρους, έτσι, μειώνοντας έτσι αυτά τα προβλήματα, τα προβλήματα, ναι, ναι. Θέλουμε να ρυθμίζουμε το ζάχαρό μας, γιατί και αυτό είναι επιβαρυντικός παράγοντας, ναι, και μπορεί να πυροδοτήσει ένα ακόμη εγκεφαλικό, ναι, την πίεσή μας, το βάρος μας. Αυτά είναι, νομίζω. Αυτά, ναι, και τα κατά, βασικά. Ναι, και πιάνοντας έτσι λίγο για το βάρος που είπες, και η χοληστερίνη, πραγματικά, ναι. Ναι. Τώρα, άτομα τα οποία είναι σε κατάκληση, άτομα που μένουν στο σπίτι, άτομα που έχουν προβλήματα, λογικό και φυσικό είναι, αν δεν τρέφονται σωστά, είτε να δυνατήσουν είτε να αυξήσουν το βάρος τους. Εκεί τι κάνουμε όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ήδη έχει υποστεί ένα εγκεφαλικό, ένα άτομο και ήδη υπάρχει αύξηση του βάρους? Ωραία. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι τον πρώτο καιρό ο οργανισμός έχει ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες, δηλαδή χρειάζεται ο οργανισμός να παίρνει περισσότερες θερμίδες, γιατί έχει υποστεί αυτό το τραύμα, ναι, ο οργανισμός τον αναγνωρίζει ως στρες και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η αύξηση βάρους είναι κάτι που δεν θέλουμε. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τον ασθενή να διατηρήσει ή και να μειώσει το βάρος του. Θέλει δηλαδή το πρώτο πράγμα στο οποίο θα δίναμε ιδιαίτερη προσοχή θα ήταν οι μερίδες, η ποσότητα δηλαδή που, ναι, θα καταναλώσει ο ασθενής. Βεβαίως και η ποιότητα του φαγητού είναι πάρα συστατικά πολύ σημαντική, έτσι, έτσι. Αποφεύγουμε τα τηγανιτά τρόφιμα, ναι, προσοχή στο αλάτι, προσοχή στη ζάχαρη, με επαρκή ενυδάτωση, η οποία είναι πολύ βασικό κομμάτι, γιατί το εγκεφαλικό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έτσι μία σύγχυση, ζάλι, καταστάσεις που με την αφυδάτωση επιδεινώνονται και δεν, ναι, θα θέλαμε να επιδεινώσουμε περαιτέρω τα προβλήματα αυτά. Έχω παρατηρήσει από τις συζητήσεις που κάνουμε και με τους γιατρούς και με άτομα τα οποία έχουν περιθάλτουν άτομα μέσα στο σπίτι τους, ότι πολλές φορές και τα άτομα που έχουν Αλτσχάιμερ ξεχνάνε να φάνε ή τρώνε πολύ περισσότερο. Τελικά οι συμβουλές οι δικές σας πάντοτε είναι τόσο καλές που πρέπει να τις ακολουθούν οι περισσότεροι. Επειδή όμως τελειώνει η εκπομπή μας, εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε για το αν η φυσική δραστηριότητα βοηθάει λίγο σε άτομα που έχουν προβλήματα, πάθη από εγκεφαλικό ή από την νόσο του Αλτσχάιμερ, και θα κλείσουμε, φίλοι μου, με ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο το οποίο πραγματικά θέλω να και αξίζει να το δείτε, κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή. Μαρία, σε ακούω, για να περάσουμε μετά στο βίντεο. Ωραία. Βεβαίως και η φυσική δραστηριότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Πάντα εξαρτάται από την πορεία που έχει ο ασθενής να βοηθήσει τον οργανισμό του με μικρές ασκήσεις σταδιακά, ναι, βοηθώντας έτσι την μυϊκή του ενδυνάμωση. Βεβαίως αυτό μπορεί να συμβάλλει και στην ευεξία, κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που έχει ιδιαίτερη ανάγκη ο ασθενής. Συμβάλλει επίσης στην προσπάθεια που έχει να ισορροπήσει, βοηθάει δηλαδή η γυμναστική να έχουμε καλύτερη ισορροπία και γενικότερα βοηθάει στην αταξία κινήσεων. Πολύ ωραία, και σίγουρα οι φυσιοθεραπευτές είναι οι καταλληλότεροι τις περισσότερες φορές να δώσουν τις κατάλληλες κινήσεις που πρέπει να κάνει ένας που έχει πρόβλημα. Εγώ δεν έχω παρά να σε ευχαριστήσω σήμερα για τις καταπληκτικές συμβουλές, και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος οι διατροφολόγοι σήμερα, φίλοι μου, ήταν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες. Φίλοι μου, δείτε το βίντεο που ετοιμάσαμε για σας. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και προσέχετε την υγεία σας. Αγαπάτε τον εαυτό σας. Μαζί σας την επόμενη εβδομάδα, πάλι την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια σας.
Thank you.